Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στο στούντιο της Κρήτης σήμερα είστε συντονισμένοι. Από πολύ νωρίς έχουμε πει για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, που έχουμε έναν αγώνα για καλό. Και σε μια πολύ όμορφη περιοχή, στη Φόδελε, που λέει η φίλη μας η Στέλλα. Θα τρέξουμε για ένατη φορά. Είναι το ένατο Φόδελε Run, παρακαλώ πολύ. Είναι εδώ ο κύριος Μαυρικάκης, είστε ο υπεύθυνος της διοργάνωσης και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Είναι για καλό σκοπό, καλώς ήρθατε. Ναι, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ένας αγώνας που γίνεται για ένατη φορά. Uh-huh. Ξεκίνησε με αφορμή ότι και εγώ γεννήθηκα με συγγενή καρδιοπάθεια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών. Και με αφορμή ένα συνάδελφο που έφυγε πριν από 13 χρόνια. Που είχε γεννηθεί με συγγενή καρδιοπάθεια στο Φόδελε, ήταν γραμματέας της τοπικής κοινότητας. Αποφάσισα να διοργανώσω μια ομάδα δρομέων και ξεκινήσαμε τον αγώνα αυτό. Εσείς έχετε συγγενή καρδιοπάθεια. Ναι, την ίδια που είχε και ο... Έχετε γεννηθεί με αυτό. Ναι, γεννήθηκα με συγγενή καρδιοπάθεια. Αλλά παρόλα αυτά είστε δρομέα. Ναι, δόξα τω Θεώ, όπως οι περισσότερες περιπτώσεις πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και αυτό είναι το μήνυμα το που θέλουμε να μεταφέρουμε σε όλους όσοι έχουν παιδιά που γεννιούνται με συγγενή καρδιοπάθεια, που είναι αρκετά παιδιά κάθε χρόνο. Εγώ έχω τρέξει 22 μαραθωνίους και έχω κάνει και αγώνες βουνού και άλλα πράγματα, τα οποία ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ας πούμε, δυσκολεύεται να τα κάνει. Mm-hmm. Οπότε το μήνυμα είναι αυτό, ότι μπορούμε να δώσουμε ελπίδα και ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλα τα παιδιά αυτά. Βέβαια. Και να προσφέρουμε και στον συνάνθρωπο, γιατί είπαμε ναι. για καλό σκοπό. Ναι. Κύριε Μαυρικάκη. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την εκδήλωση, για το ένατο Φόδελε Run, Κυριακή. Την Κυριακή είναι 12 η ώρα η εκκίνηση του πρώτου αγώνα, που είναι μια διαδρομή 10,5 χιλιόμετρων μέσα στο πράσινο, σε μια πανέμορφη διαδρομή. Και μετά στις 12 και 10 είναι μια διαδρομή που τρέχουν πιο πολλοί οικογένειες μαζί με παιδιά. Έχουμε και συμμετοχές με αμαία, με αναπηρικά αμαξίδια, που είναι 7 χιλιόμετρα. Οπότε έχουμε αυτές τις Είναι ακόμα ανοιχτές οι... Έχουμε ακόμα λίγο περιθώριο για κάποιες συμμετοχές. Uh-huh. Εμείς κάθε χρόνο έχουμε το όριο των 400 συμμετοχών, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στον κόσμο. 400 είναι πολύ. Ναι, οπότε τώρα είμαστε στα 360-370. Α, πλησιάζουμε λίγο. Πλησιάζουμε, ναι. Και είναι μόνο από Κρήτη, μόνο από Ηράκλειο. Όχι, έχουμε και από Αθήνα, έχουμε και από Χίο, έχουμε από όλη την Κρήτη. Και έχουμε πολύ καλό επίπεδο αθλητών. Αλήθεια. Γράφουμε και ρεκόρ, δηλαδή. Ναι, κάθε χρόνο έχουμε και ποιος θα σπάσει το ρεκόρ της διαδρομής. Υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι, ναι. Πάντως, πέρα από ότι είναι για καλό σκοπό να πάμε να αθληθούμε, αλλά και σε όμορφο φυσικό τοπίο, έτσι το είπατε, και στις δύο όμορφες φυσιολατρικές διαδρομές. Επίσης, φέτος έχουμε, να μην το ξεχάσω, είναι ειδικά αφιερωμένος ο αγώνας και στο Γιάννη το Βουγιατζάκη, που ήταν παλιός παίκτης του Εργοτέλη στο μπάσκετ και προπονητής στον Όφη, ο οποίος ήταν και μέλος της ομάδας δρομέων Καρδιά του Παιδιού. Και έφυγε το Δεκέμβριο που μας πέρασε από ανακοπή. Και έτσι αφιερώνουμε τον αγώνα, τον αφιερώνουμε και σε αυτόν. Λοιπόν, είπατε τώρα για την Καρδιά του Παιδιού. Ναι. Είναι το σωματείο, είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος, η Καρδιά του Παιδιού, το οποίο στηρίζεται μέσα από αυτό αγώνα. Και είναι μαζί μας η πρόεδρος του σωματείου, κυρία Κολτσιδοπούλου. Καλό σας απόγευμα. Τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κυρία Καριωτάκη. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και στον Παύλο, στον κύριο. Κάποιος άλλος κύριος. Τον κύριο Σαββίδη. Δεν σας βλέπω. Σαββίδη. Το καταλαβαίνω. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές του αγώνα αυτού και ιδιαίτερα βέβαια τον Παύλο τον δικό μας τώρα, τόσα χρόνια έγινε πλέον θεσμός ο αγώνας στο Φόδελε. Βοηθάει τα καρδιοπαθή παιδιά, βέβαια, και εκείνος είναι η ελπίδα των γονιών που ακούνε, που τον βλέπουν, που τρέχουν, και τα παιδιά παίρνουν μεγάλο θάρρος. Αξίζει τον κόπο, δηλαδή, να γίνεται αυτός ο αγώνας, γιατί εμψυχώνονται τόσοι γονείς και τόσα παιδιά, εκτός από τον καλό σκοπό που βοηθάει και το δικό μας το έργο. Εγώ είμαι και ιδρύτρια του συλλόγου, 41 χρόνια. Στεκόμαστε κοντά στα παιδιά με καρδιοπάθεια, στους γονείς. Στηρίζουμε ηθικά, οικονομικά, καλύπτουμε διαμονές, γιατί όλα τα παιδιά από όλη την περιφέρεια έρχονται
στην Αθήνα για να χειρουργηθούν. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σας κουράσω, δεν ξέρω τι άλλο. Όχι, θέλω το μήνυμά σας να δώσετε, το μήνυμά σας για το ενόψη. Το μήνυμά μας είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Παύλος. Τα παιδιά που χειρουργούνται στη στιγμή, δηλαδή όταν πρέπει και χειρουργούνται με καλούς χειρουργούς κτλ. Έχουν μια πολύ καλή ζωή, δημιουργούν οικογένειες, είναι δηλαδή μέσα στην κοινωνία και αυτά χωρίς κανένα να διαφέρουν από τα άλλα τα παιδιά. Πάντως, κυρία Κουλτσοπούλου, δεν μιλάμε καθόλου, γι' αυτό αξίζει τον κόπο να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά αυτά που έχουν ανάγκη. Δεν μιλάμε βεβαίως για ένα-δύο παιδιά, δεν είναι μια σπάνια ασθένεια. Μιλάμε για 700-900 παιδιά το χρόνο, σωστά. Οι παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες είναι πολλά παιδιά. Mm. Είναι 700-800, κάποτε ήταν βέβαια, έχουν μειωθεί οι γεννήσεις. Αλλά ήταν κάποτε 1200. Τώρα βέβαια που έχουν μειωθεί είναι και λιγότερα τα παιδιά με καρδιοπάθεια. Κάθε χρόνο γεννιούνται 700-800 που πρέπει να χειρουργηθούν και άλλα πολλές φορές. Συνήθως όμως το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα βέβαια που και η καρδιοχειρουργική έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, ζουν μια χαρά τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν έχουν, κάνουν οικογένειες, ας πούμε η κόρη μου είναι, εγώ είχα μάθει ότι τα παιδιά με τετραλογίες πεθαίνουν γιατί είμαι νέα στο επάγγελμα. Mm-hmm. Και όταν γεννήθηκε το 1979 και μου είπαν ότι η κόρη σας έχει τετραλογία, τι να σας πω τώρα, άνοιξε η γη να με καταπιεί. Mm-hmm. Και όμως τότε δεν υπήρχε τίποτα εδώ, αναγκάστηκα να πάω στο εξωτερικό και η κόρη μου τώρα είναι δασκάλα. Έχει δύο παιδάκια, είναι 44 χρονών και έχει και δύο παιδιά, έχω δύο εγγονάκια. Να σας ζήσω. Καταλαβαίνετε όσο τα πράγματα άλλαξαν. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Προχωράει η επιστήμη και προχωράει και η ζωή μαζί της, έτσι δεν είναι. Προχωράει συνέχεια σε αυτό και τώρα αντιμετωπίζονται και πολλά παιδιά εδώ. Ενώ πρώτα όλα τα παιδιά πήγαιναν στο εξωτερικό, τώρα έχουμε καλούς γιατρούς και εδώ. Βέβαια χρειάζονται πολλά πράγματα ακόμη. Και ελπίζουμε, ελπίζω δηλαδή, γιατί έχω φτάσει στα 80, μέχρι που να πεθάνω, να λυθούν όλα τα προβλήματα των παιδιών. Εμείς ευχόμαστε να είστε γεροί και δυνατοί, κυρία Κολυθοπούλη, και να προσεχθείτε. Σαν τα πάρα πολύ και τον Παύλο ιδιαίτερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για ό,τι κάνει, να είναι καλά η οικογένειά του και που κάνει τα παιδιά που μας δίνει τόση χαρά ο Παύλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλοι οι γονείς μας παίρνουν τηλέφωνο. Ενσυχώνονται. Δίνει ελπίδα μεγάλη. Έτσι, έτσι. Κυρία Κολυθοπούλη, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Γεια σας. Τώρα είναι και λίγο μεγάλη ευθύνη αυτό να είστε παράδειγμα για όλους, έτσι. Ναι, σίγουρα. Αλλά αυτό ήταν και το κίνητρο για να μπορέσω να ασχοληθώ και να υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια και να δημιουργηθεί και αυτός ο αγώνας. Ένας αγώνας τον οποίο έχουν ενώσει δυνάμεις και πολλοί φορείς. Ναι, είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου και συνδιοργανώνεται με τον πολιτιστικό σύλλογο Φόδελε και υπό την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας του Φόδελε. Λοιπόν, όποιος συμμετάσχει θα πάρει αυτό το δώρο. Ναι, όλοι. Εγώ το πήρα βέβαια το δώρο πριν συμμετάσχω. Έχω την καινούρια μου κούπα, έχει και καρδούλα, έρχεται και ταιριάζει και με το ρούχο σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά. Εννοείται. Από κοντά βρισκόμαστε. Και στο Φόδελε, και στο Φόδελε. Και στο Φόδελε. Θέλετε να βάλω αθλητικό παπούτσι. Ναι, πολλοί περπατάνε, δεν είναι μόνο... Θέλω να το πείτε αυτό. Μόνο για τρέξιμο. Υπάρχουν αυτοί που κυνηγάνε τους χρόνους και υπάρχουν και πάρα πολλοί, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, που έρχονται οικογενειακώς και είναι από τους λίγους αγώνες που συμμετέχουν όλη η οικογένεια. Δηλαδή μπορεί να τρέχει ο μπαμπάς, η μαμά, με τα παιδιά, να περπατάνε, με καροτσάκια. Δηλαδή είναι ένας οικογενειακός αγώνας και το ευχάριστο είναι ότι φέτος αναμένεται να έχουμε και καλό καιρό. Mm. Γιατί είναι μέσα στο χειμώνα αυτός ο αγώνας. Βέβαια. Πάντα γίνεται σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Μέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών. Οπότε θα είναι σύμμαχος ο καιρός. Ναι, αλλά θα είναι ο καιρός πολύ καλός. Λοιπόν, εγώ τώρα, αν δεν δούλευα την Κυριακή, κύριε Μαυρικάκη, θα αρχόμουν να συμμετάσχω και στον αγώνα το μεγάλο, 10,5 χιλιόμετρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δυστυχώς δουλεύω, δεν θα τα καταφέρω. Ωραία. Όλοι εσείς όμως μπορείτε την Κυριακή να πάτε στο Φόδελε. Μπορούμε όλοι να πάμε στο Φόδελε. Τα παιδιά τρέχουν δωρεάν, σωστά. Ναι, όλα τα παιδιά είναι δωρεάν. Τα παιδιά τρέχουν 12 η ώρα, είπαμε. 12 η ώρα είναι εκκίνηση. Είναι η εκκίνηση, θα πάτε νωρίς στο Φόδελε. Πλατεία. Δεν ξέρω. Ξεκινάμε από την πλατεία.
Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Ωραία. Θα πάτε νωρίς στο Φόδελε, θα περπατήσετε, θα τρέξετε ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας από εσάς και μετά γύρω-γύρω στην περιοχή που έτσι κι αλλιώς είναι και πανέμορφη και έχει και ωραίο φαγητό και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να είστε πάντα γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ.